Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, τον κύριο Παύλο Μυροφορίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλό μήνα. Καλός δεν είναι, αλλά το λέμε ως ευχή. Καλό μήνα από την ώρα καλησπέρα, για μπλε. Καλό μήνα. Σίγουρα θα πούμε πολλά. Έχω στο μυαλό μου από ώρα το τι θα πρωτορωτήσω και φυσικά μπορεί και ο κόσμος με μηνύματά του να μεταφέρει ό,τι θέλει να ρωτήσουμε στον κύριο Μυροφορίδη. Άλλωστε, ποτέ δεν έχει πει ότι δεν θα απαντήσω, σε όλα απαντάει. Και σήμερα που είναι, φαντάζομαι, δεν ξέρω να αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, αν είναι η πιο δύσκολη ποδοσφαιρική βραδιά που έχετε ζήσει ποτέ, φαντάζομαι είναι, έτσι. Εντάξει, χθες ήταν. Ναι, για χθες λέω, για τη χθεσινή βραδιά. Σήμερα, γιατί είπε σήμερα. Συγγνώμη. Σήμερα είναι μία από τις πιο δύσκολες μέρες διαχείρισης της επόμενης μέρας που λέμε. Εντάξει. Αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όμως είναι να προστατεύσουμε όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Σίγουρα αυτό που έγινε δεν τιμάει κανένα. Σίγουρα το ότι κάναμε χιλιάδες κόσμο το ξέρουμε. Αλλά επειδή αυτό έγινε χθες, σήμερα είναι σήμερα, πρέπει να βρούμε τον τρόπο η ομάδα να προχωρήσει, να συνεχίσει, χωρίς να μην μπει καμία ταμπέλα σε κανένα. Λίγο, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά με τη δική σας βοήθεια, θέλω καταρχάς να μου πείτε τι σκεφτόσασταν, γιατί εγώ πραγματικά περιγράφοντας το παιχνίδι δεν ήξερα τι να πω στον αέρα, τα είχα χάσει από το 0-4 και μετά τα χάσα τελείως. Τι σκεφτόσασταν όταν βλέπατε την ομάδα να διασύρεται? Ή δεν ξέρω αν είπατε κάτι, ή αν είπατε μετά στα αποδυτήρια. Γιατί το ημίχρονο 0-1 ήταν, έτσι, αν θυμάμαι καλά, και η εικόνα της ομάδας δεν ήταν και τόσο κακή. Δηλαδή δεν λέγαμε στα πηγαδάκια. Η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια χαρά. Στάθηκε καλά, ναι, στάθηκε αξιοπρεπέστατα. Στάθηκε καλά, ήταν ο αντίπαλος, έκανε μια τελική στο πρώτο ημίχρονο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μια τελική 0-1. Εμείς είχαμε προϋποθέσεις περισσότερο. Δεν είχαμε καμιά, είχαμε 5 λεπτά από μακρινά σουτ. Ναι, οκ, okay. Δεν ήταν κάτι αμάν γιατί τους βγάλαμε τα σκότια. Αλλά, εντάξει, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο δεν συγχωρεί κανένα λάθος. Γιατί φτάσαμε σε αυτό? Δηλαδή, οκ, okay, λευκή πετσέτα στο 0-2, χάθηκε το μάτς. Εντάξει, χάσε 0-3, χάσε 0-4, χάνεις ένα 6. Δεν είναι ότι χάσε. Δεν λέει κάτι αυτό, Γιώργο, εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Καταλαβαίνετε εδώ... πώς το λέω, έτσι, γιατί όλοι ναι, είμαστε ρε, παιδί, ακόμα, ναι, δεν έχουμε συνέλθει. Δεν είναι. Βρε, μουδιασμένοι και ήμασταν μουδιασμένοι, παραμένουμε, αλλά πρέπει το μουδιασμα να το διώξουμε. Για το καλό της επόμενης μέρας μας. Όσο παραμένει το μουδιασμα, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είμαστε τώρα για να μπαίνουμε σε διαδικασία, ούτε να μπούμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν αξίζει πρώτα απ' όλα στην ομάδα. Αυτό που έγινε χθες ήταν η ντροπή, δεν το συζητάμε, ήταν ξεφτύλα. Είπα κάποια στιγμή σήμερα ότι να πω συγγνώμη γιατί. Που ξεφτυλιστήκαμε, τι να ζητήσει συγγνώμη, για την ξεφτύλα μας. Το θέμα είναι να μπορέσουμε μέσα στο γήπεδο να δείξουμε ότι αυτό δεν ξεπλένεται. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπλένει. Ποτέ, ό,τι και ποτέ, να δεν φεύγει, ποτέ. Ό,τι και να κάνεις, ιστορία έγραψε. Ό,τι και να γίνει, ιστορία έγραψε. Αλλά πρέπει να ζήσουμε την επόμενη μέρα. Πάνω κατά πάνω, έτσι. Δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Μιλήσατε μετά με τους ποδοσφαιριστές? Με τον προπονητή φαντάζομαι ναι, με τη διοίκηση φαντάζομαι ναι, με τους παίκτες. Με τους παίκτες πριν από τον προπονητή και την διοίκηση. Εντάξει, να ξέρετε κάτι ότι τα παιδιά αυτά δεν κοιμήθηκαν αυτό το βράδυ. Ζήσαν τον εφιάλτη τους, όπως είσαι και ο κόσμος τον εφιάλτη του. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι αυτή τη στιγμή στις παίκτες. Γιατί άμα κάνουμε να δούμε το παιχνίδι, το παιχνίδι είχε 9 επιθέσεις στο αντρομή του, που οι 6 γίναν γκολ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή απλά έγινε. Μέχρι το, πάλι, πρέπει μέχρι, να ζήσουμε με αυτό. Μέχρι το 0-2 η ομάδα... Πάλι ομάδα. Η εικόνα της ομάδος δεν είναι για να χάνει. Χάνει λόγω 2 τραγικών λαθών του τερματοφύλακα. Και εδώ έχω ερώτηση. Δεν μπορεί να τα κάνει. Γιατί θα τα πούμε όλα.
Γιώργος, λάθη δεν κάνει ο τερματοφύλακας, λάθη κάνουν όλοι. Σωστά. Αλλά το τερματοφύλακα μπορεί να φαίνεται πιο παραπάνω. Μπράβο. Εντάξει, φαίνεται παραπάνω, γιατί στο γήπεδο μπορεί να γίνουν 10 πουλήματα της μπάλας από τη μέση και μπροστά, ρε παιδί. Ναι, αλλά η γκέλα του τερματοφύλακα είναι γκολ, έτσι. Είναι γκολ. Αυτό σου λέω, ότι ο τερματοφύλακας δεν έχει όπιση του κάποιον τον καλύπτει. Ένα δεκάρι έχει ένα εξάρι. Είναι τελευταίος παίκτης, τελειώσαμε. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Και εδώ πάνω έρχεται το ερώτημα που και εγώ έχω διαβάσει από χθες το βράδυ, άπειρα σχόλια, μηνύματα κτλ. Δεν τον βλέπανε. Να τι, έκανε, ότι... τι έκανε στις προπονήσεις ο Γιώργος, ή στα φιλικά. Άμα ήσουν... το φιλικό της δράμας ήταν όλος ο κόσμος. Τα ακούτε και εσείς έτσι. Αμπάρι. Δεν ξέχασε ο Αμπάρι να πιάνει την μπάλα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να στοχοποιήσουμε ένα παιδί. Το να έχει μια κακή μέρα, οκ, τι να κάνουμε τώρα. Ένα παιδί έχει μια κακή μέρα. Να το σκοτώσουμε. Τι έπρεπε να το ρίξουμε πάνω. Να το ρίξουμε όλο το ανάθεμα πάνω. Να βάλουμε στίγμα σε ένα παίκτη. Να βάλουμε ταμπέλα. Όταν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για ομάδα. Δεν μπορεί να φταίει ένας που κάνει ομάδα. Φταίνει όλοι. Μπορεί ο ένας να έκανε ένα λάθος. Οκ, τι να κάνουμε τώρα. Σου λέω, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα. Ούτε να βάλουμε ταμπέλα σε κανένα. Δεν είναι σωστό, δεν είναι τίμιο. Όχι, η λογική των ερωτήσεων είναι ότι μήπως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και δεν έπρεπε να παίξει. Εκεί ήταν η λογική των ερωτήσεων. Έτσι, γιατί τον είδαν στην κατάσταση που τον είδαν χθες. Ο κόσμος δεν είχε την ευκαιρία να δει προπονήσεις, φιλικά, όλα κτλ. Είδε χθες που ήταν το επίσημο το μάτς. Και ο κόσμος από την τηλεόραση και από παντού. Οι 11 αλλαγές εκ του αποτελέσματος με αυτό το 1-6 που είναι. Δεν το συζητάμε. Να το πω αλλιώς λίγο. Να το πείτε πώς θέλετε. Ξέρετε τι θα ρωτήσω. Όχι, να το πω αλλιώς. Ναι. Δεν γινόταν καμία αλλαγή. Παίζαν οι ίδιοι 10 και απλά αλλάζαμε το Γιώργο. Ναι. Και ήταν το παιδί άτυχο. Ήταν άχρηστοι όλοι. Με αυτή τη λογική, ρε παιδί μου, σήμερα όλες οι ομάδες παίξαν κύπελα. Αλλάξαν και τους 11. Ναι, αλλάξαν αρκετούς παίκτες. Περισσότερες ομάδες αλλάξαν 8-7 παίκτες. Και όλες οι ομάδες αλλάξαν τους ματοφύλακα τους. Άμα είναι να πάθεις το κάζο και να φας τη λέζα, είναι εύκολο πάνω. Θα συνωμοτήσουν τα πάντα αντιφάς. Εμείς, χθες, τελειώνοντας το πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε την απέτηση να κερδίζουμε, αλλά ήμασταν στεναχωρημένοι ότι χάναμε. Γιατί δεν μας έκανε κάτι ο αντίπαλος. Μα και μέχρι το 0-2 στις αρχές του δεύτερου. Και η έκβαση του παιχνιδιού, εντάξει, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε 2-3 θέματα μέσα από διτήρια, ότι υπήρχε ένα παιδί που είπε ότι έχω μια ενόχληση. Θα έκανε ο προπονητής σε παρέμβαση κατευθείαν στο ημίχρονο. Άφησε το χρόνο λίγο να περάσει και καταστράφηκε το σύμπαν με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Απίστευτα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως δεν μπορούμε να στηθούμε άλλο. Μπορεί να πονάει, μπορεί πολύ. Να βρίζουν όλοι να έχουν δίκιο. Τι δίκιο έχουν, δεν μπορούμε να τους φάμε το δίκιο. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την επόμενη μέρα. Το καταλαβαίνω. Και να προχωρήσουμε γιατί να μην ξαναζήσουμε το ίδιο. Το καταλαβαίνω. Και δεν μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο. Απόλυτα ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή σε όλα. Άμα είναι να μείνουμε σε αυτό, θα μείνουμε. Δεν θα μας φύγει ποτέ. Αλλά έχετε δίκιο στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Όμως πρέπει να ρωτήσουμε τα πάντα και για χθες, έτσι για το γαμότο που λέμε. Δηλαδή, εγώ έπιασα τον εαυτό μου περιγράφοντας, κύριε Μηροφορίδη, το παιχνίδι να λέω ότι είναι σπάνιο να δούμε αλλαγή τερματοφύλακα μέσα σε ένα μάτς. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται ο κύριος Βοσνιάδης. Και επειδή έχω ερωτήματα επί τούτου, υπήρχε τέτοια σκέψη ή όχι? Γιατί... Δεν κερδίζεις κάτι. Εκείνη την ομάδα στο 0-2, εκείνη τη στιγμή η ομάδα και εγώ ήταν από λάθη ενός ποδοσφαιριστή. Εκείνη τη στιγμή, άμα υπάρχει ένας προπονητής στο γήπεδο, κάνει το απλό. Ενισχύει την ομάδα του με τον Κλέιτον, με τον Χασομέρη και βάζει μια ομάδα να την κάνει λίγο πιο επιθετική. Το ότι η ομάδα συνεχίζει ανεξήγητα. Κάθε επίθεση που κάνει ο αντίπαλος σχεδόν να είναι γκολ είναι απίστευτο. Ναι. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα να πούμε κάτι, να ξέρετε. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε. Τους εαυτούς μας κοροϊδεύουμε, προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε τον κόσμο και δεν είναι τίμιο και δεν είναι σωστό. Από χθες το βράδυ... Υπάρχει... Ναι, πείτε μου, πείτε μου. Όχι, δεν υπάρχει λογική να πούμε τι θα γινόταν αν γινόταν εκείνο, τι θα γινόταν αν γινόταν αυτό, ποια θα ήταν η έκβαση. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Κάνουμε προφήτη να σε κάνω βασιλιά. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
Ναι, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής μέχρι το 0-2 δεν αξίζει να χάνει. Χάνει από δύο τραγικά λάθη και σου λέει ο κόσμος με τη λογική, και εγώ συμφωνώ μαζί του, κάντον αλλαγή και ας είναι τερματοφύλακας. Και σου απαντώ εγώ χωρίς να λέω ότι έχει άδικο κάποιος. Ναι. Εκείνη τη στιγμή κάνει ο προπονητής δύο αλλαγές και βάζει μέσα Κλέιτον και Χαζομέρι. Δύο επιθετικούς παίκτες, επιθετικογενείς. Και τρώει ομάδα άλλα τέσσερα γκολ. Ναι, φίλε, η λογική όμως αυτή είναι, να ξέρετε. Από χθες το βράδυ έχετε διαβάσει και φαντάζομαι το κάνατε αρκετές φορές, δεν το ξέρω, το φαντάζομαι, την ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10. Έχετε διαβάσει, και αυτό το φαντάζομαι, πάλι δεν το ξέρω, εσείς θα μου το πείτε, και ποικίλα μηνύματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο απέτησης να αλλαχτεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Γιατί αυτό το 1-6 δεν χωνεύεται, δεν συγχωρείται και πρέπει κάποιος να πληρώσει. Σε εισαγωγικά, έτσι μην παρεξηγηθώ. Τι έχετε να πείτε? Εντάξει, κοίτα, το ότι ο κόσμος και τα παιδιά βγάλανε μια ανακοίνωση είναι μια ανακοίνωση που εκείνη τη στιγμή, αν ήμουν και εγώ στο σύνδεσμο, μπορεί να βγάζει και εγώ την ίδια ανακοίνωση. Δεν κατηγορώ εγώ, ούτε παίζω με το θυμό και με την καψούρα που έχει ο κόσμος για την ομάδα. Γιατί δεν έχει περάσει λίγα αυτή η ομάδα, έχει περάσει πολλά. Αλλά η ιστορία ξέρει ποια είναι. Αν προσπαθήσουμε το λάθος που έγινε με λάθος να το διορθώσουμε, θα κάνουμε έγκλημα. Και είναι για το κακό της ομάδας. Δηλαδή εμείς από αυτή τη στιγμή πρέπει να μην κάνουμε λάθος. Και άμα πούμε ελαφρά την καρδία, έτσι φεύγει τον προπονητή, τον κύριο Αλέκο, θα κάνουμε λάθος. Είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε λάθος. Και λάθος εγώ δεν κάνω. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνω λάθος. Ξέρετε, εδώ είμαστε πάνω σε μια γραμμή. Τα μηνύματα έρχονται συνεχόμενα και κάποια λέω εγώ, κάποια είναι και των μηνυμάτων όλα αυτά που ρωτάω και συζητάμε. Είναι μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή, θα μου πείτε πάλι δεν μπορούμε να γίνουμε προφήτες. Χτυπάω ξύλο. Το ακούτε. Την Κυριακή ο Ηρακλής χάνει στην Κέρκυρα. Δεν θέλω καλά, το σκέφτομαι. Ούτε εσείς, φαντάζομαι κανένας μας. Εκεί θα σκεφτεί ο Παύλος ο Μυροφορίδης, έκανα λάθος που τον κράτησα. Μιλάμε πολύ ανοιχτά. Πιο ανοιχτά από κάθε Όχι. φορά. Όχι. Να σου το πω για ένα απλό λόγο. Ναι. Η σύγκριση είναι άκυρη, που θα σου κάνω, αλλά υπάρχει. Κάποτε ξεκινώντας ο Φέργκισον στη Μάντσεστερ, έχασε ένα έξι από τη Μάντσεστερ Σίτι. Η μετέπειτα πορεία του ήταν να πάρει 20 πρωταθλήματα Αγγλίας. Ο παραλληλισμός μπορεί να είναι άκυρος. Ναι. Αλλά η στήριξη που πρέπει να δίνει στους ανθρώπους δεν είναι για μια μέρα. Δηλαδή εμείς άμα πούμε τον προπονητή σήμερα μένεις όλα καλά, πάμε στην Κέρκυρα, πάμε. Και θα χτυπάει στα δοκάρια και δεν πει γκολ. Και την άλλη μέρα του πούμε φύγε, δεν είμαστε άντρες. Είμαστε άτιμοι, δεν είμαστε τιμοί. Απλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ναι. Όπως πρέπει να την κάνουμε. Γιατί το πρωτάθλημα δεν τελειώνει σε μία μέρα ή σε δύο. Το πρωτάθλημα έχει 30 αγωνιστικές, 35. Πρέπει να κάνουμε τις νίκες που πρέπει. Και πιστέψτε με, ο καταλληλότερος όλων για να το κάνει αυτό είναι ο συγκεκριμένος προπονητής που ζει μέσα από τον πρωταθλητισμό, που το έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, ξέρει τον τρόπο, ξέρει πως η ομάδα θα κάνει αυτό που θα το κάνει και προχωράμε. Θα κάνουμε έγκλημα άμα κάνουμε φύγει ο προπονητής αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια γνωρίζετε ότι μας απασχολούν μόνο τα αποτελέσματα, έτσι. Δεν θα πει κανείς παίζει καλή μπάλα η ομάδα του Βοσνιάδη, δεν παίζει καλή μπάλα. Το 1-6 κοιτάξαμε χθες, το 0-1 θα κοιτάξουμε με το καλό να έρθει στην Κέρκυρα την Κυριακή. Δεν θα κοιτάξουμε την μπάλα παίζει η ομάδα. Δεν μας Κοίτα, ενδιαφέρει είναι, τώρα αυτό. Είναι πολύ αυτό που λες. Αυτό που λες είναι το ελληνικό μας στοιχείο. Και λέω μας. Ναι, λέω αλλά το είναι το αποτέλεσμα, κύριε Μεροφορίδη. Αυτό θα μας φέρει στη Super League. Πρόσεξε. Το αποτέλεσμα μπάλα είναι μπορεί να μην μας φέρει. Αυτό. Όχι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το βασικό στόχος όλων μας. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα όμως, για να μην μπερδευόμαστε, ναι, να βγει η ομάδα. Γιατί η ομάδα δεν κάνει σπριντ, η ομάδα παίζει μαραθώνιο. Η ομάδα έχει να παίξει άλλα 30 μάτς. Άλλα 35 μάτς, πόσο είναι 34. Ναι. Οπότε, άμα το δούμε σαν σπριντ, δεν θα τερματίσουμε. Άμα το δούμε σαν μαραθώνιο, θα τερματίσουμε τότε. Οπότε και σοβαροί πρέπει να είμαστε και πολύ μεστοί στις επιλογές μας και στις συμπεριφορές μας. Κάτι ακόμα για το θέμα του προπονητή. Επειδή
Είμαι σίγουρος ότι και αυτός έχει διαβάσει την ανακοίνωση και αυτός έχει αφουγκραστεί όλη αυτή την καταγραφή που είναι δικαιολογημένη απόλυτα από χθες το βράδυ. Θεωρείτε ότι θα το χάσει? Αν φοβάστε ότι θα το χάσει? Όχι. Είναι παρα... Άμα φοβόμουν ότι θα το χάσει, θα έχει φύγει. Καταλαβαίνετε τι λέω, θα το χάσει. Έτσι, να χάσει την μπάλα. Ναι, το λέμε, αν φοβόμουν ότι ο προπονητής θα το χάσει, θα έχει φύγει. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι τόσο έμπειρος όμως ο κ. Λουσνιάδης που δεν υπάρχει ούτε να το χάσει. Έχει εμπειρία, έχει φάει στραπάτσα, έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις, έχει επιβιώσει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόσεξε με, ένας προπονητής ευθυνόφοβος, πες πως η δουλειά που θα έκανε ήταν να πετάξει την ευθύνη και να σηκωθεί να φύγει. Αντίθετα, ο συγκεκριμένος προπονητής είναι εδώ για να παλέψει για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ξέρεις. Ένας φίλος ρωτά, να σας ρωτήσω, ενώ γνώριζε ότι ο Ατρόμητος θα έρθει φορμαρισμένος, διψασμένος για νίκη, με την κανονική του την ενδεκάδα, γιατί το Σάββατο δεν θα παίξει με αυτήν, θα παίξει με άλλη, δεν ήταν πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο να αλλάξει? Και το είπαμε βέβαια, απλά τώρα το προεκτείνουμε, το είπαμε και νωρίτερα. Αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Απλά. Γιατί ήξερες πώς θα έρθει και ο αντίπαλος, έτσι. Περίμενε ρε παιδί, να ξέρουμε τι λέμε. Παίζανε οι ίδιοι 11 που παίξανε το Σάββατο. Και έκανες αλλαγή μόνος του τερματοφύλακά σου. Όπως γίνεται στο κύπελλο ρε παιδί μου. Παίζουν κάποιοι παίκτες και συνήθως αλλάζουν ό,τι και να γίνει οι τερματοφύλακες, να παίρνουν και αυτοί ρυθμό, γιατί στην πορεία θα χρειαστούν. Ναι. Και γινόταν αυτό. Δηλαδή οι 11 του Σαββάτου της πολύ καλής απόδοσης ήταν άχρηστοι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο δεν χαρίζει. Ποτέ. Το λάθος θα το πληρώσεις. Εμείς το πληρώσαμε. Αλλά το ποδόσφαιρο δανείζει. Και κάποια στιγμή όλα είναι δανεικά. Συνεχίζω τα μηνύματα. Κάνω παρένθεση λίγο με κάποια μηνύματα που έχουν σταλεί εδώ και ώρα και τα σέβομαι. Μια ομάδα που κερδίζει με 1-0 στην έδρα τον Ηρόδοτο τρώει 6 από τον Ατρόμητο, ο οποίος χθες ήταν ρελαντή. Ποιες είναι οι ελπίδες ανόδου? Εγώ δεν βλέπω παίκτες και προπονητή ικανούς για άνοδο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Εντάξει, άμα ο Ηλίας το βλέπει, εγώ δεν το βλέπω. Και να με συγχωρήσει, αλλά κάτι παραπάνω ξέρω εγώ από αυτό. Τώρα που είπατε το να με συγχωρέσει, υπήρξε μια ατάκα σας σήμερα που υπόθηκε σε ραδιοφωνικό σταθμό, που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση και πάρα πολλά μηνύματα. Για μια λέξη που χαρακτηρίζα, δεν άκουσα τη συνέντευξη, απλά διάβασα ένα κομμάτι και διάβασα τις αντιδράσεις από κάτω. Ναι. Για μια λέξη που χρησιμοποιήσατε, δεν ξέρω ποιον... Ναι, τι είπα, πες μου. Τη λέξη μπαγλαμάς, το λέω. Ναι, και ενόχλησε πού? Βλέπω ένα κάρο μηνύματα από κάτω. Ενόχλησε τον κόσμο. Ναι, ρε παιδί μου, ποιο ενόχλησε? Ενόχλησε γιατί τον κόσμο είπα μπαγλαμά. Δεν ξέρω ποιον είπατε, γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό ρωτάω. Όταν μιλάμε, πρόσεχε, για να... Εντάξει, εδώ είναι... να σου πω κάτι. Άμα είναι να λέμε κάτι και μετά να εξηγούμε πώς το είπαμε, εντάξει, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Ναι. Το ότι η λέξη μπαγλαμάς, είπα δύο-τρεις μπαγλαμάδες. Δηλαδή, δύο-τρεις μπαγλαμάδες αφορούσε ποιον? Τον κόσμο. Όταν η κριτική που γίνεται, η κριτική από δύο-τρεις μπαγλαμάδες, το λέω ξεκάθαρα. Ας τον κόσμο που κάθεται και παλεύει και σκοτώνεται και κάνει. Έχουμε δύο-τρεις μπαγλαμάδες προπονητό εξεδρούχους. Λόγους. Ανθρώπους της κερκίδας που ψάχνουν μόνο τον προπονητή που είναι μπαγλαμάδες. Δεν αλλάζει αυτό. Που αυτοί είναι δύο-τρεις όμως, να ξέρει. Δεν αφορά τον κόσμο του Ηρακλή και την ταλαιπώρια που τραβάει. Εντάξει, χθες για το θέμα του προπονητή, εγώ δεν είδα Ηρακλειδέα που να είπε κράτα τον. Όχι, όχι. Εκείνη τη στιγμή, για να σου λέω εγώ το δύο-τρεις μπαγλαμάδες, δεν αφορούσε τα παιδιά, τα νέα που πάνω στην τρέλα τους μπορεί να πούνε διώξει τον κάτω άντρα. Αφορούσε κάτι που είχε γίνει σε μένα νωρίτερα, γι' αυτό είπα δύο-τρεις μπαγλαμάδες. Δεν αφορούσε τον κόσμο στην περίοδο ότι ξέρεις είπανε κράτα τον διώξει τον. Τι σας ανησυχεί περισσότερο για την Κέρκυρα μετά το χθεσινό? Γιατί εντάξει, θα γίνουμε γραφικοί στο τέλος. Το πόσο ξεφτύλα και ντροπή είναι το χθεσινό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το χθεσινό πρέπει να το ξεχάσουμε, ό,τι και να γίνει, όσο βαρύ και να είναι. Πώς μαζεύεται, κύριε Μυροφορίδη, για την Κυριακή, πώς μαζεύεται αυτό? Η ομάδα έχει μαζευτεί. Η ομάδα είναι μια χαρά. Η ομάδα θα είναι καλά την Κυριακή. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ σκληρή ομάδα. Μπορεί να έπαθε κακό χθες.
αλλά είναι σκληρό μάθημα. Δεν θα τις χαριστεί τίποτα, το ξέρει. Το επόμενο που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι ότι αυτή η ομάδα πολύ δύσκολα μετά το χθεσινό της τραπάτσου, γιατί χθες έφαγε τραπάτσο μεγάλο, δεν μπορεί να ξαναπάθει κακό εύκολα. Θα γίνει ασπίδα, λέτε αυτό? Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνει ασπίδα αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε χθες είναι τελείως μαγικό. Άμα είμαστε και ρεαλιστές και βλέπουμε και αποτυπώσουμε την αλήθεια, ρε γάμο. Ναι, έγινε όμως. Έγινε. Αυτό σου λέω. Έγινε και δεν αλλάζει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι βλέπουμε και πού στεκόμαστε. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος γράφει στο μήνυμά του ότι την προηγούμενη φορά που ήσασταν στον Ηρακλή και πετύχατε την άνοδο με τον Νίκο Παπαδόπουλο, είχατε έναν κορμό με παίκτες που φέρατε εσείς, νεαρούς, γιατί υπήρχε τότε και η απαγόρευση ως γνωστόν, νεαρούς οι περισσότεροι σε ηλικία, 23 και κάτω, που διψούσαν και κατάφεραν όσα κατάφεραν. Γιατί μην ξεχνάμε, γιατί κάποιοι λέγανε χθες έλα μωρέ πιο κύπελο, το έλα μωρέ πιο κύπελο μας οδήγησε στα ημιτελικά το 2015 με Μυροφορίδη και Παπαδόπουλο, έτσι. Και λίγο ακόμα να δούμε τον Ηρακλή στο τελικό. Και λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, μήπως αυτό που κάνατε τότε, τώρα δεν μπορείτε, γιατί είναι τα δεδομένα με τους ποδοσφαιριστές που έχετε, θέλοντας να πει ότι δεν είναι τόσο νεαροί, δεν είναι τόσο διψασμένοι. Έτσι μεταφράζω εγώ το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει πιο διψασμένους ποδοσφαιριστές από τότε. Τότε ο Ηρακλής είχε, μας βοήθησε ο Θεός, είχαμε πολλά νέα παιδιά. Δεν είχα φέρει μόνο νέα παιδιά. Ξεχνάει ο φίλος. Είχαν έρθει και ο Περόνιο, ο Μπαρτολίνη και ο Ρωμάνο. Ναι, οι περισσότεροι. Οπότε, προφανώς, ναι, ναι. Υπήρξε μια κατάσταση τότε. Απλά δεν ήταν όλα, δεν ήταν ψασμένα παιδιά τότε. Ήταν παιδιά που αποφοβισμένα παιδιά έγιναν γίγαντες. Ήταν άγνωστα παιδιά, έτσι. Περίμενε, αποφοβισμένα παιδιά για να σηκώσουν το μέγεθος του Ηρακλή γίνανε γίγαντες στην πορεία. Αυτή τη στιγμή εδώ να ξέρεις, mm-hmm. δεν έχουμε φοβισμένα παιδιά. Αυτή τη στιγμή παίζοντας και θα το δουν όλοι στην πορεία. Απλά δεν μπορεί κανείς με μία, όσο μεγάλη και στραβή να ήταν, όσο μας πόνεσε όλους, να τραβήξουμε μια γραμμή και να σβήσουμε τα πάντα. Ο Ηρακλής φέτος έχει τρομερά καλό υλικό. Τρομερά καλό υλικό. Πρέπει αυτό το υλικό μέσα στο γήπεδο να δείξει αυτό που μπορεί. Και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μιας και λέτε για το υλικό, αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί boomerang για τον Αλέκο Βοσνιάδη το ότι έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν ξέρει κάθε φορά ποιο να βάλει στην εντεκάδα, ποιο να αφήσει στο εκτός μυαλό αποστολής, του προπονητής να ξέρει, ποιο να έχει 18. Όχι. Στο μυαλό του προπονητής να ξέρεις είναι ξεκάθαρη στάση αυτό που έχει. Τι έχει και έχει παιδιά τα οποία... Λέω και πάλι, είναι παιδιά με παραστάσεις. Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές με πολλές παραστάσεις. Το ίδιο όμως είναι και ο προπονητής. Ο προπονητής είναι ένας πάρα πολύ εύρος προπονητής, ο οποίος δεν θα φοβηθεί να κάνει το ένα ή το άλλο. Και είναι προς τιμήν του αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε όχι υπομονή, δεν είναι θέμα υπομονής, γιατί υπάρχει εμπειρία στην ομάδα. Το θέμα είναι να μπορέσει η καθημερινότητά μας να μας οδηγήσει στο κομμάτι ότι προχωράμε και πάμε παραπάνω. Δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Άμα σταθούμε εδώ, το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν θα πατυρανιόμαστε. Θα συνεχίσω να διαβάσω σεβόμενο στα μηνύματα των φίλων που είναι αρκετά. Ο φίλος ο 444 γράφει: ο κύριος Μυροφορίδης είπε ότι αν βγάζαμε τον Αμπάρη θα γινόμασταν. Κόβεται εκεί το μήνυμα. Κόβεται, φίλο μου, 444. Αν είσαι σε κακή μέρα, δεν τον αφήνεις μέσα να φάει 6 γκολ. Αλλά περίμενε να ξέρουμε. Κόβεται τι το λέμε. Ενδιάμεσο του μηνύματος. Περίμενε να ξέρουμε τι λέμε. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Ναι, 0-1. Είναι 0-1. Ναι. Έχουμε ισορροπήσει το παιχνίδι, είμαστε σε σημεία του παιχνιδιού καλύτερα τον Ατρόμητο. Τον φορμαρισμένο Ατρόμητο. Με τη βασική αλλά του εντεκάδα. Αλλάζει τον τερματοφύλακα. Στο 0-2, στο 0-3 τον αλλάζεις. Περίμενε, Γιώργο. Ήρθε σε 9-10 λεπτά ο γκρεμός. Σε 9-10 λεπτά είναι ο γκρεμός. Δεν αλλάζει, φίλε, τίποτα. Βάζει τον Κλέι, τον Χασομέρι όπως έβαλες και τον Πασά. Να δώσει μια άλλη νότα στην ομάδα μέσα, να την κάνεις λίγο διαφορετική την ομάδα σου μέσα. Λογικό, αυτό είναι το λογικό. Μισό λεπτό. Το 0-4 γίνεται στο 65 λεπτό. Ο Κλέιτον και ο Χασομέρης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. 0-4 είναι. Τι να κάνουν, να βάλουν χαρτρίκ ο καθένας, δεν γίνεται. Πότε μπήκε ο ένας και πότε μπήκε ο άλλος. Ναι, εγώ λέω ότι να έχει γίνει ήδη το κακό. Να κρατήσεις την μπάλα σαν ομάδα, άκουσε.
να κρατήσει την μπάλα στην ομάδα. Το να αλλάξει τον τερματοφύλακα. Και δεν κερδίσει κάτι. Η κατρακύλα του 0-2 να γίνεται 0-5 και 1-6, πού οφείλεται? Δηλαδή, okay, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο παράπονο του κόσμου. Το είπα και πριν. Εσείς είπατε ότι είτε χάσεις 0-3 είτε χάσεις 0-5 μπορεί να όχι, είναι το ίδιο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι το ίδιο. Αλλά... Δεν είναι το ίδιο. Αυτό που γιατί είναι να μην με μια ήττα 0-3. Κλωτσίσεις, προσπαθήσεις, υδρώσεις, μοχθήσεις, να λήξει 0-2, ρε αδερφέ. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι η ομάδα ήθελε να χάσει 1-6. Όχι βέβαια. Ή 0-6. Όχι βέβαια. Τότε τι μου λες. Τι μπορείς να κάνεις δηλαδή εκεί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν μπορούμε. Ποιος το καταλάβει, για πες μου. Κανένα. Μπορεί άνθρωπος να μου εξηγήσει τι έγινε χθες. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε να εξηγήσω εγώ τι, αυτό που έχει χαζέψει εμένα, έχει χαζέψει όλο τον κόσμο. Πώς να το καταλάβω. Ο φίλος Αθανάσης γράφει, κύριε Μυροφορίδη, στα πιτσιρίκια που φύγανε κλαίγοντας, τι έχετε να πείτε? Να σου πω μια αλήθεια. Τα πιτσιρίκια που φύγανε κλαίγοντας, το μόνο καλό που θα τους κάνουμε είναι να τα έχουμε στο γήπεδο κάθε Κυριακή να κερδίζει η ομάδα και να χαίρονται. Τα πιτσιρίκια σε όποιο γήπεδο και να πάνε πρέπει να στηρίζονται από την ίδια την ομάδα. Ίσως το απογοητεύσαμε και τα πιτσιρίκια και τους γονείς και όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Και τον απογοητεύσαμε, όχι ίσως. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τον απογοητεύσουμε περισσότερο αν μείνουμε σε αυτό. Δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να μείνει σε αυτό και αύριο. Για το θέμα του προπονητή απαντήσατε, για όλα όσα αφορούν το χθεσινό μάτς απαντήσατε. Για το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, το μέχρι στιγμής βέβαια είναι μόνο ένα μάτς, τι έχετε να πείτε? Εντάξει. Έχασε η Κέρκυρα, έφερε η ισοπαλή Παναχαϊκή, κέρδισε η Δράμα. Νομίζω ότι θα είμαστε μια ομάδα που θα πάει πάνω. Είναι πολύ δύσκολο το φετινό πρωτάθλημα. Έχει πολλές καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι στο χέρι το δικό μας και στα πόδια της ομάδας μας που θα φτάσουμε. Τώρα πάω λίγο πίσω πάλι στο παρελθόν, αλλά μήπως μας βοηθήσει για το τώρα και το μέλλον. Η ομάδα με τον Εθνικό ζορίστηκε. Με τη Θεία Λακαμαρίου. Λογικό. Σωστά. Πολύ λογικό. Γιατί ήταν μια. Και είναι ακόμα μια καινούργια ομάδα. Έτσι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έχουν έρθει όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι σοβαρές δικαιολογίες. Δεν το συζητάω. Με τη Θεία Λακαμαρίου δεν το βάζω. Με τη Δόξα, εσείς θα μας πείτε, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το είδε το παιχνίδι, δεν ήταν και τηλεοπτικό, το φιλικό, 0-0, κακό μάτς από ό,τι μάθαμε κτλ. Όλα αυτά σας έκαναν να ανησυχείτε, μήπως βλέπατε διαφορετικά την προετοιμασία της ομάδας για χθες? Ότι, παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί παίζουμε μια ομάδα που είναι αίτητη στο πρωτάθλημα της Super League και είναι φορμαρισμένη. Να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να τα ταιριάξει. Ήταν καμπανάκι ή δεν ήταν? Α, το λέω απλά. Καμπανάκι στο τι, ρε φίλε? Σε μια ομάδα που είναι ανέτοιμη πριν ένα μήνα να την κρίνω εγώ σε τι? Δεν έχει γκάζ για να πάει στο γήπεδο. Στο τι να την κρίνω? Αυτή η ομάδα πρέπει να κρυφθεί όταν έρθει η ώρα της. Και όταν έρθει η ώρα της είναι να τελειώσει αυτό το ρημάδι το πρωτάθλημα και να έχει πάρει αυτό που αξίζει. Τότε να την κρίνω. Τώρα τι να κρίνω? Τι να κρίνω με το Καμάρι ή με τον Εθνικό? Μια ομάδα που με τον Εθνικό έκανε 10 τελικές πάνω από τη γραμμή και δεν πήγε γκολ και πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Ναι. Τι να κρίνω? Δεν έγινε 10 τελικές πάνω από τη γραμμή και δεν πήγε. Πες μου, τι να κρίνουμε δηλαδή? Είπαμε, είναι το χθεσινό αποτέλεσμα. Εγώ είπα όμως είναι το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν θα συζητούσαμε. Και εγώ το είπα ότι είναι το χθεσινό αποτέλεσμα. Αλλά αν μείνουμε στο χθεσινό, θα κάνουμε λάθος για την επόμενη μέρα. Και εγώ τουλάχιστον αυτό το λάθος δεν το κάνω. Ο φίλος ο Θεόφιλος ακροατής γράφει, οι μεγάλες ομάδες σε τέτοιες ξεφτύλες αλλάζουν πρόσωπα. Εμείς δεν το κάνουμε. Θέλει εγώ να πει ότι η Ρεάλ, αν φάει, είπα, αν φάει 5, θα αλλάξει τον προπονητή. Περίμενε. Εγώ στο φίλο Απόστολο όμως απάντησα πριν λίγο. Και του είπα ότι κάποτε πήγε σε μια ομάδα, είσαι ο καλύτερος προπονητής και είσαι ο προπονητής που άλλαξε το ποδόσφαιρο. Του λέγεται Φέργκισον. Και έφαγε 6 από τη Manchester City. Δεν τον άλλαξε η Manchester. Ναι, αυτό το λέμε όμως τώρα γιατί ξέρουμε τι έχει κάνει. Έτσι. Τότε... Τότε όμως βρέθηκε κάποιος να το στηρίξει όμως. Έπαιρνε ρίσκο πάλι. Ήξερε τι θα κάνει μετά ο Φέργκισον. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή
Δεν παίρνω ρίσκο να στηρίξω τον Βοσνιάδη, γιατί ξέρω τι έχω. Ποιο είναι το ρίσκο. Ξέρω ότι έχω ένα προπονητή που τα τελευταία 5 χρόνια πήρε 3 πρωταθλήματα. Το ρίσκο που είναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, στο ξαναλέω, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν στηρίζουμε ένα προπονητή για μία μέρα και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι έγκλημα. Ή βάζουμε κάτω μία βάση και λέμε ότι πάμε και πάμε μαζί που μαζί θα πάμε. Το στηρίζουμε, λέτε, για το στόχο που έχουμε στο τέλος, όχι για το κάθε μάτς. Είναι ξεκάθαρα. Και όχι δηλαδή, το, το να σκέφτεται δηλαδή, αν θα υπάρχει. Άμα παίζει ο ποδοσφαιριστής κάθε παιχνίδι, ο κάθε ποδοσφαιριστής στην κάθε ομάδα, ο κάθε προπονητής στην κάθε ομάδα, αν παίζει με το και σου λέει ότι την Κυριακή δεν κέρδισα, έφυγα, τι θα πετύχει αυτή η ομάδα στο τέλος, για παίζουμε. Γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα νωρίτερα αν το έχει. Αν το βλέπετε ότι το έχει. 3 πρωταθλήματα σε 5 χρόνια δεν το έχει. Εντάξει, τώρα είναι στον Ηρακλή όμως. Συγγνώμη, αλλά είναι στον Ηρακλή. Δεν είναι ούτε στην Κυβόλη, ούτε στον Απόλλωνα, ούτε στην Κέρκυρα. Τα πρωταθλήματα όμως είναι το ίδιο. Τα πρωταθλήματα είναι το ίδιο, Γιώργο. Ναι, δεν τα πρωταθλήματα δεν είναι το ίδιο. Η πίεση ενός πρωταθλήματος, η πίεση ενός πρωταθλήματος είναι συγκεκριμένη. Ίδια πράγματα είναι. Αν είσαι λίγος δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Θα πάρεις ένα, δεν θα πάρεις 3 σε 5 χρόνια. Μεταξύ μας, αν και είμαστε στον αέρα, θέλετε να έρθει η νίκη και για ένα λόγο παραπάνω την Κυριακή, έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω να έρθει η νίκη μόνο για τους 3 πόντους, ούτε για λόγους παραπάνω, ούτε για λιγότερο. Γιατί όσο δεν έρχονται τα αποτελέσματα, το κλίμα για τον προπονητή θα βαρύνει, εκεί το πάω. Μην κρυβόμαστε. Όχι, όχι. Εγώ σου είπα κάτι, είμαι ξεκάθαρος, πιο ξεκάθαρα δεν μπορώ να σου το πω. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έχουμε βάλει ένα στόχο, ό,τι και να μου λες εσύ. Δεν μπορώ να σου πω αυτό που θέλεις να ακούσεις. Εγώ θα σου πω αυτό που πιστεύω εγώ. Όχι, δεν λέω για δεν μπορώ για να πω αυτό που θέλει να ακούσει ο καθένας. Αυτό που πιστεύω εγώ θα πω. Κατανοητό τώρα, και σεβαστό. Αυτό που πιστεύω εγώ, αν δεν αρέσει, δεν με νοιάζει. Γιατί στο τέλος ξέρω ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα. Αν πρέπει, άμα κάνουμε αυτά που πρέπει. Αν δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει, ο πρώτος που θα φύγει είμαι εγώ. Και μετά διώξω όποιον θέλετε. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν χρειάζεται απάντηση. Εννοείται. Εννοείται. Πώς το δείχνουμε αυτό όμως. Σήμερα δεν μπορούμε άμα να το κάθε δείξουμε. Εβδομάδα αλλάζουμε κάτι, νομίζεις ότι δείχνουμε ότι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι. Πριν 3 μήνες δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Σωστό. Αυτή τη στιγμή έχει ρόστερ. Έχει προπονητή που πήρε 3 πρωταθλήματα σε 5 χρόνια. Έχει μεγάλο μέτοχο, ο οποίος ήρθε και βρήκε μπροστά του ένα βουνό από χρέη και κάθε και παλεύει. Αυτή τη στιγμή τα έχει. Πριν 3 μήνες ο Ηρακλής δεν θα έπαιζε. Σωστό. Αυτή τη στιγμή τα έχει. Οπότε, μήπως πρέπει να ασχοληθούμε. Οκ, φάγαμε το κάζο, δεν μπορούμε να το σβήσουμε, να το μηδενίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται να μείνουμε σε αυτό. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα μου στέλνει μήνυμα φίλος του Ηρακλή από την Πάτμο, για να καταλάβετε. Και από το εξωτερικό έχω μηνύματα. Ίσως μέσω ίντερνετ, ακούνε με καθυστέρηση χρονικά. Επανέρχεται ο φίλος ο Παναγιώτης και ξανά σέβομαι το μήνυμα του, φαντάζομαι και εσείς, για το θέμα του Αμπάρη. Και λέει, αφού ήθελε. Δεν κερδίζουμε κάτι να συζητάμε για τον Αμπάρη. Εντάξει. Κακό κάνουμε. Θα το ρωτήσω και ό,τι θέλετε απαντήστε για να σεβαστείτε. Όχι, όχι, κακό κάνουμε, κακό. Είναι ξεκάθαρο. Κοίτα. Το κακό να ξέρει έγινε. Ο Παναγιώτης, ναι. Ακριβώς. Να ξέρει ο Παναγιώτης ότι ό,τι και να πούμε, το κακό έγινε. Και το ότι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να μην κοιμήθηκε χθες, το ξέρω, το καταλαβαίνω, ούτε εγώ κοιμήθηκα. Μπορεί αυτός να μην πει ο Παναγιώτης και ο κάθε Ηρακλειδέας. Να τρελάθηκε και να έχει τρέλα μέσα του, να είναι σίγουροι ότι την ίδια τρέλα έχουμε. Δεν μπορεί να έχω εγώ διαφορετική τρέλα. Δεν μπορεί αυτό να το έχει ένα στο μυαλό του και να νομίζει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους που είναι, δεν θέλω να πω την έκφραση τώρα, μη είμαστε στον αέρα να ξεφτυλιστούμε. Ότι τα γράφουν όλα. Πέρα από ότι είμαστε επαγγελματίες και πέρα από ότι εγώ είμαι επαγγελματίας, λειτουργεί και το ρημάδι το συνέστημα. Και όταν γουστάρεις μια κατάσταση και γουστάρεις μια ομάδα και έρχεσαι και παλεύεις για αυτήν την ομάδα,
όσο πονάει τον άνθρωπο που πάει στον κήπεδο και πληρώνει από το εισιτήριο του τα 5, τα 10 ευρώ για να είναι στην κερκίδα για να σε στηρίξει, τόσο πονάει και εσένα που είσαι εκεί. Για να ξέρουμε ξεκάθαρα, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να μηδενίσουμε μια κατάσταση όλα. Σίγουρα σε κάποιους, σε όλους, τους πόνεσε, όχι πολύ, πολύ τους πόνεσε, τους σκάρφωσε μαχαίρι. Και πόνεσε ακόμα περισσότερο αυτό που είπατε πριν από λίγο. Ότι ρε γαμώτο, δεν είχα τίποτα, έφτιαξα ομάδα. Δεν είχα κανέναν, ήρθε ένας άνθρωπος να βάλει λεφτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα διαλύσω όλο αυτό. Και έρχεται αυτό το κολλό αποτέλεσμα. Όλο αυτό. Δεν θα διαλύσω όλο αυτό για ένα αποτέλεσμα. Μπορεί να μην ακούγεται καλά. Να μην αρέσει σε κανέναν αυτό που λέω. Αλλά εγώ δεν θα διαλύσω τα πάντα για ένα αποτέλεσμα. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Ποτέ δεν θα το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Πριν σας ευχαριστήσω, καταρχάς, πέρα από τις ερωτήσεις, αν θέλετε να πείτε κάτι εσείς, γιατί τόση ώρα απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάμε, είτε εγώ είτε οι ακροατές, μπορείτε να το κάνετε. Τίποτα. Γι' αυτό που με ρώτησες πριν για τον Παγλαμά, και αυτά να ξέρει ο κόσμος ότι δεν αφορά αυτό. Τουλάχιστον άμα έχουν καταλάβει τόσα χρόνια ποιος είμαι. Εγώ το διάβασα, δεν το έχω ακούσει. Άμα έχω να πω κάτι σε κάποιον, είτε αφορά τη μάζα, είτε αφορά πρόσωπο, εγώ θα πω και θα πω για αυτόν. Υπάρχουν Παγλαμάδες, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν αφορά τον κόσμο του Ηρακλή, υπάρχουν 2-3 IT, οι οποίοι είναι Παγλαμάδες, τι να κάνουμε, δεν είναι κιθαρίστες. Πάμε παρακάτω. Αλλά να μην το παίρνουν έτσι. Εγώ όταν έχω να απευθυνθώ σε αυτούς, απευθύνομαι straight και τουλάχιστον έτσι έμαθα να απευθύνομαι. Το ότι είμαι εδώ και βρίσκομαι και κατάφερα και έκανα κάποια πράγματα που δεν γινόταν, έχουν το μερίδιο του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να... Εγώ δεν θα το κάνω. Να αφήσω να διαλύσει τίποτα και κανείς αυτή την προσπάθεια τη στιγμή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι την Κυριακή ο κόσμος πάλι εκεί θα είναι. Όπως και τραγουδούσε... Ο κόσμος, Γιώργο, τραγουδούσε μέχρι το 95. Στο 05 τραγουδούσε, μπράβο. Στο 05 τραγουδούσε. Τώρα, σε παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Νιώθω. Δεν έπεσα από την Ακρόπολη. Ούτε έπεσα από τον ουρανό ή στα μετεωρίτες. Νιώθω. Και ίσως νιώθω πιο πολύ από ό,τι πιστεύουν όλοι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, οι παίκτες του Ηρακλή, θέλουν τη στήριξη. Δεν μπορεί να τη δώσουμε. Οκ. Πρέπει να τους κρίνουμε, να τους κρίνουμε. Αλλά να τους δώσουμε το χώρο να ανασάνουν. Ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, τι σας είπε, αν θέλετε μας λέτε έτσι. Εντάξει, ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πολύ ήρεμος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος στεναχωρήθηκε, αλλά προχωράμε. Η κουβέντα του είναι προχωράμε. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι προχωράμε και το νιώθει και το πιστεύει. Και αν μιλήσετε ξανά, κλείνω με αυτό, στους ποδοσφαιριστές που νομίζω ότι θα το κάνετε, γιατί είστε ένας από τους ανθρώπους που σας αρέσει να έχετε επαφή με τους ποδοσφαιριστές και να μιλάτε μαζί τους, τι θα τους λέγατε κάτι ή θα τους αφήνατε για το μάτς Κέρκυρας? Εγώ στους ποδοσφαιριστές μίλησα ήδη σήμερα. Ναι. Και μίλησα και χθες. Και σήμερα τους είπα μια κουβέντα η οποία είναι ξεκάθαρη. Το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κακά. Το πρώτο είναι ότι ο καθένας από εμάς που απαρτίζουμε αυτή την ομάδα, είτε είναι προπονητής, είτε είναι ποδοσφαιριστής, είτε είμαι εγώ, είτε είναι φροντιστής, είναι οποιοδήποτε, κερδίζοντας η ομάδα κάνουμε χαρούμενος τους δικούς μας ανθρώπους, τις οικογένειές μας. Οπότε χθες κάναμε δύο κακά. Στεναχωρήσαμε τις οικογένειές μας και στεναχωρήσαμε και την οικογένεια του Ηρακλή. Οπότε μπορεί η οικογένειά μας και αύριο να είναι εκεί κοντά μας, σίγουρα πιο κοντά μας θα είναι η οικογένεια του Ηρακλή. Γιατί εδώ πεθαίνουμε, εδώ θα ζούμε κάθε μέρα. Εδώ είναι η κατάσταση η οποία δεν μας επιτρέπει να ησυχάζουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Και πρέπει να πετυχαίνουμε και να πετύχουμε το στόχο. Οπότε όπως η δικιά μας οικογένεια του καθενός θα είναι περήφανη στο τέλος, έτσι πρέπει να κάνουμε και την οικογένεια του Ηρακλή περήφανη. Ο Ευάγγελος, τα διαβάζω όλα, παιδιά, δεν πιστεύω να έχετε κανένα παράπονο. Ο Ευάγγελος γράφει: Παύλο ψυχάρα, για πάντα Ηρακλάρα. Είναι το τελευταίο μήνυμα που μας ήρθε
χρονικά, mail πιο συγκεκριμένα. Επειδή εγώ νιώθω, νιώθω από Ηράκλη και επειδή κάποιοι προσπαθούν αυτό να το αλλάξουν, δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω να νιώθω από Ηράκλη. Και ας προσπαθήσει να το αλλάξει όποιος θέλει. Στο τέλος, έχω ένα ελάττωμα. Κερδίζω πάντα. Μακάρι αυτό το ελάττωμα να συνεχιστεί. Μακάρι. Και επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, θέλουμε, δεν θέλουμε, από τη στιγμή που έγινε αυτό εχθές, θα ζούμε κάθε Κυριακή με το αποτέλεσμα. Άσχετα αν έχουμε το στόχο. Έτσι και αλλιώς με το αποτέλεσμα. Εγώ να συμφωνήσω ότι έχουμε το στόχο στο τέλος, αλλά αν την Κυριακή στραβώσει, θα έχουμε διπλάσιο. Αν ξαναστραβώσει, θα έχουμε τριπλάσιο. Και ούτω καθεξής. Το ξέρετε αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Μετά το χθεσινό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Κάποια στιγμή. Θα αλλάζει μόνο αν γίνει η ομάδα τρένο και παίρνει το ένα μάτσο μετά το άλλο. Τα τρένα είναι τα τρένα για τις γραμμές. Αεροπλάνο, ό,τι θέλει ας γίνει. Ναι. Άκου. Στην πρώτη μου θητεία στον Ηρακλή, όσο υπήρχε η θετική ενέργεια, η ομάδα έκανε τα πάντα. Κάποια στιγμή αυτή η θετική ενέργεια χάθηκε. Στην πορεία αποδείχτηκε ότι λάθος έγινε και χάθηκε. Στην πορεία μετέπειτα πολύ, μετά από 6 μηνύματα, από ένα χρόνο. Τότε αποδείχθηκε ότι λάθος έκανε και χάθηκε. Αλλά είχε χαθεί. Και τότε με την θετική ενέργεια χάθηκαν και άλλα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η θετική ενέργεια πρέπει να υπάρχει. Όσο δύσκολο κι αν είναι. Δεν λέμε κανέναν στον Ηρακλή να αγαπήσει τον Μητροφορίδη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε μαζί και να αγαπήσουμε ξανά την ομάδα. Που την ομάδα την αγαπάνε όλοι και πεθαίνουν για αυτή. Η πρέπει να αγαπήσουν και τους ζωντανούς οργανισμούς της ομάδας. Εκμεταλλεύομαι τη λέξη αγάπη. Η αγάπη του κόσμου έφερε τον Μητροφορίδη πίσω, ε. Η αγάπη του κόσμου κράτησε ζωντανό τον Ηρακλή. Η αγάπη του κόσμου κρατάει ζωντανό τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον Ηρακλή εκτός από τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Τι υπήρχε. Τι υπήρχε. Και επειδή σου λέω έμαθα να μιλάω απέναντι στον κόσμο straight, να τους σέβομαι. Και καμιά φορά νομίζουν ότι δεν τους σέβομαι, δεν πειράζει. Μακάρι να μην τους σέβεται, να τους σέβονται όλοι όσους σέβομαι εγώ. Μακάρι. Μακάρι αυτή την ομάδα να την είχαν σεβαστεί όλοι όσοι είχαν περάσει όπως σέβομαι εγώ. Μακάρι. Είναι μεγάλη μου ευχή αυτό να ξέρεις. Μακάρι αυτό που νιώθω εγώ γι' αυτό να το νιώθαν όλοι. Αυτοί που έχουν περάσει στην Ηρακλή 200 χρόνια. Μακάρι. Ευχαριστώ αλλά για την... Αλλά η θετικότητα ναι, όλων ναι, παρακαλώ. Πρέπει να συντροφεύει την προσπάθειά μας. Εύχομαι... Τίποτε άλλο ας με συγχωρήσουν άμα ήμουν οξύθυμος. Το μεσημέρι. Είτε το μεσημέρι είτε τώρα. Αυτός είμαι εγώ, δεν αλλάζω. Και όποιος δεν μου αρέσει, όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει, θα το παντρευτώ. Παντρεύτηκα, έχω οικογένεια, εγώ δεν πειράζω. Τις νίκες να παντρευτούμε και την άνοδο. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Δεν γίνονται όμως με μαγικά ραβδάκια αυτά. Δεν έχουμε τον Κόπερφιλ εδώ. Εδώ έχουμε μπροστά μας 7 μήνες που πρέπει στους 7 μήνες όλοι να είμαστε ένα. Και ένα αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει. Αν μπορεί, μπράβο. Με τις νίκες θα ξαναγίνουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν είναι το λέω εγώ ο σοφός. Έτσι είναι παντού. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για όσα απαντήσατε σε όλους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλύτερο.